Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την Πέμπτη, λίγη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Να δούμε πώς διαμορφώνεται ο μέσος φόρος, αλλά και πώς μπορούν οι φορολογούμενοι να τον πληρώσουν με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ολοκληρώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και η παράταση που είχε δώσει το Υπουργείο των Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Την Πέμπτη, λοιπόν, είναι καταληκτική ημερομηνία. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει άλλη παράταση. Ενδεχομένως να δοθεί μια πολύ σιωπηρή παράταση μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, που είναι Πέμπτη, να πάει δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, αλλά αυτό είναι και το ανώτατο όριο. Και από εκεί και πέρα, όσοι δεν μεριμνήσουν και όσοι δεν υποβάλλουν το φορολογική δήλωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον φορολόγο προστίμου. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας λένε ότι το μέσο καθαριστικό διαμορφώνει στα 1129 ευρώ. Αυτό εννοείται αφού έχουν αφαιρεθεί και αφού έχουν συνυπολογιστεί και οι προκαταβολές φόρου. Και συνολικά θα εκτιμάται ότι χρεωστικά καθαριστικά θα είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι θα πληρώσουμε περίπου 3 δις επιπλέον φόρο σε σχέση με ό,τι έχει παρακρατηθεί. Σε αυτό βέβαια περιλαμβάνονται προφανώς και οι προκαταβολές φόρου των επόμενων ετών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για έκτακτη εισφορά, για εισφορά αλληλεγγύης και ό,τι άλλο καλούμαστε να πληρώσουμε στα καθαριστικά μας κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα, οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από επιλογές για το πώς θα πληρώσουν. Η κλασική επιλογή είναι αυτό που κάναμε το μέχρι όλα αυτά τα χρόνια. Σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη, να πούμε ότι λήγει 31 Ιουλίου. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση φορολογούμενο ο οποίος θα καταθέσει τη δήλωσή του την Πέμπτη και άμεσα θα κληθεί να πληρώσει την πρώτη δόση. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, δόθηκε παράταση. Κανονικά η ημερομηνία λήξης για την καταβολή των δηλώσεων ήταν 30 Ιουνίου, όμως πήρε παράταση μέχρι και αυτή την Πέμπτη, οπότε έχουμε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος τρόπος είναι η πληρωμή μέσω κάποιας πιστωτικής κάρτας των τραπεζών. Σε αυτό, οι τράπεζες διευκολύνουν τους φορολογούμενους, τους δίνουν τη δυνατότητα να σπάσουν το φόρο σε έως και 12 δόσεις. Προσοχή όμως εδώ, αν ο φορολογούμενος πληρώνει τη δόση της πιστωτικής του κάρτας την ώρα της, δεν έχει κάποια επιβάρυνση από τόκους. Αν όμως καθυστερήσει να πληρώσει, η επιβάρυνση από τόκους είναι πάρα πολύ ψηλή. Φτάνει ουσιαστικά το πραγματικό επιτόκιο, ξεπερνάει και το 17-18%. Οπότε, όποιος επιλέξει αυτή τη λύση, θα πρέπει να μπορεί να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Υπάρχει δυνατότητα και πληρωμή με πιστωτική κάρτα απευθείας από το TaxNet, από τη σελίδα την ΣΑΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν υπάρχει δυνατότητα μηνιαίων δόσεων. Τα πληρώνεις δηλαδή εφάπαξ όλα τα χρήματα με την πιστωτική σου κάρτα. Απλώς δεν χρειάζεται να μπλέξεις με την τράπεζα και να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Όχι όμως με δόσεις. Και υπάρχει και η τρίτη δυνατότητα της ρύθμισης σε 12 δόσεις μέσα πάλι από την εφορία, μέσα από τις δυνατότητες που σου δίνει η εφορία. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει επιτόκιο 5% ετήσιο επιτόκιο. Αν ξέρεις δηλαδή ότι θα δυσκολευτείς να πληρώσεις και δεν θες να ρισκάρεις με την πιστωτική κάρτα που μια δόση, αν χάσεις τη δόση, μπορεί να σου ξεφύγει ακριβώς και πληρώνεις πολύ περισσότερο, μπορείς να πας αυτή την εκδοχή μέσα πλέον από το TaxNet και να τα ρυθμίσεις σε 12 δόσεις, πληρώνοντας όμως το ετήσιο επιτόκιο του 5%.